Και δεν είσαι προετοιμασμένος, παιδιά. Ακούστε να σας πω κάτι. Το αυθόρμητο δείχνει και το χαρακτήρα μας. Το χαρακτήρα του ανθρώπου το βλέπεις στο δευτερόλεπτο. Τη στιγμή που του λες κάτι, αυτό που απαντάει, χωρίς να έχει προλάβει να σκεφτεί, γιατί εκεί λειτουργεί το ασυνείδητο πλέον. Δεν λειτουργεί το συνειδητό. Κρυμμένος βαθύς εαυτός μας, ο οποίος μας βάζει να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Δηλαδή, αν εγώ σας πω κάτι, ξαφνικά συναντηθούμε στον δρόμο και σας πω κάτι, η απάντηση που θα μου δώσετε, γιατί δεν έχετε προλάβει να σκεφτείτε, είναι ο χαρακτήρας σας. Καταλάβατε. Εξαρτάται, κύριε Γαΐο, το χαρακτήρα του. Ξέρετε, όλοι μας, ο καθένας από μας είναι άλλος. Γι' αυτό έχουμε και θηλυκά αποτυπώματα, ας πούμε. Δεν μπορώ εγώ να μπω στο ψυχισμό του καθενός, ας πούμε, για να καταλάβω τι τον ενοχλεί, τι τον πειράζει, τι δεν τον πείραξε, τι θα τον πειράξει. Δεν βρίσκω σωστό οποιοδήποτε δηλώσει κάτι σε αυτόν τον τόπο να τον πυροβολούν ή να αυτό, αλλά και ο καθένας μας πρέπει να προσέχει τι λέει, πώς το λέει και για ποιος το λέει. Υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι άφησαν ένα ευρύ γενικό ερωτηματικό, τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι συνεχώς βρίσκονται μέσα στα πράγματα με επιχορηγήσεις από το κράτος, με άδειες, με κλεισμένα θέατρα, με κλεισμένα μέγαρα. Μα κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το ηρώδιο το έχουν σαν να είναι το σπίτι τους. Λέει, α, αύριο θα πάω να παίξω το ηρώδιο. Είναι τέτοια η πρόσβαση, ας πούμε, γνωριμιών τέλος πάντων. Για πλάκα το έχουν. Σαν να λέτε τώρα εσείς, θα πάω δίπλα να πιω ένα καφέ. Σκάνει ο καθένας ό,τι νομίζει. Εγώ με ανθρώπους οι οποίοι η ματαιοδοξία τους τρυπάει τα ταβάνια, εδώ που τα λέμε, δεν γουστάρω, δεν μ' αρέσει.